Γεια σας, γεια σας, αλάνια μου. Παύλος εδώ, για Παβάν Gamings, με το επόμενο part για το Assassin's Creed Odyssey. Δεν χρειάζεται να περιγράψω τίποτα, ούτε να εξηγήσω κάτι, δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο. Πριν συνεχίσουμε να υπενθυμίσω, στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links για τα social media. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, καμπανάκι, έτσι ενεργοποίηση για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν κάνω live και όταν ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Οπωσδήποτε follow Instagram, Steam Community, όλα αυτά τα βρείτε στην περιγραφή, ξαναλέω. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, πάμε για το πέμπτο part. Είμαστε λοιπόν, όπως βλέπετε, στην καραβάρα μας. Στο προηγούμενο part βρήκαμε ένα νέο συνεργάτη, τον Βαρνάβα. Γεια σου, δεν γνωρίζονται για τον Βαρνάβα. Μπορείτε πολύ απλά να ψάξετε στο ίντερνετ, να γκουγκλάρετε. Έτσι, τον γνωρίζουμε όλοι και από τα πάθη του Χριστού. Έτσι, δεν θυμάμαι 100% ποιο ήταν το story του, αλλά πόσο θυμάμαι, ο Ιησούς Χριστός, άσχετο με το παιχνίδι αλλά σχετικό με τον Βαρνάβα, κάτι είχε μεσολαβήσει, δεν ξέρω, κάτι είχαν κάποια επαφή τέλος πάντων. Περαιτέρω ξαναλέω, θα βρείτε αν γκουγκλάρετε. Τώρα πάμε στο game. Πρέπει να κατασκευάσουμε τα καλάβια αυτά, όπως βλέπετε, και να ξαναβρούμε το φορτίο του Βαρνάβα, έτσι, το καράβι που έχουμε τώρα, η Αδρέστια, προφανώς είχε, έτσι, τρόφιμα, όπλα, πυρομαχικά, οτιδήποτε σχετικό, ας πούμε, έτσι, ύλες, ας πούμε, και μας είχαν κλέψει και τώρα πρέπει να τις πάρουμε πίσω. Και εδώ πολύ απλά κάνουμε την πρώτη μας ναυμαχία, εισαγωγικά. Τους πλακώνουμε όλους τις μάπες ξεκάθαρα, χωρίς καθόλου δυσκολία. Πάρ' τον στο νερό, γεια σου φίλε μου. Αυτό τώρα θα το φάνει καρχαρίες, όπως καταλαβαίνετε. Καμία σωτηρία. Ναι, και καθώς το λέω, ορίστε. Α, πέρασε από δίπλα του καρχαρίας, αλλά τον άφησε να την γλιτώσει, οκ. Πάνε, λέει, στον Ποσειδώνα. The seas are more dangerous now that Sparta and Athens are at each other's throats. We need new recruits. Έχασα, λέει, μερικούς καλούς στρατιώτες αυτή την ναυμαχία. Οπότε λίγα άνθρωπα πρέπει να βρούμε καινούριο πλήρωμα, έτσι. Να επεκτείνουμε, να πληρώσουμε το πλήρωμά μας. Και μας λέει ο Βαρνάβας, ξέρει έναν πάρα πολύ καλό τοξότη και προφανώς θα πάμε να βρούμε αυτόν. Ωραία. Find and recruit the best archer in the camp. Πρέπει να πάμε εκεί. 950 μέτρα απόσταση. Και πάμε με την καραβάρα μας λοιπόν, το ταχύπλοό μας, το σκάφος πολυτελείας. Λοιπόν, κοντά είμαστε. Ωραία. Πρέπει να βάλουμε τον Ίκαρο να ανοιχνεύσει, έτσι, το που βρίσκεται ο στόχος μας. Έλα, μορφούλη. Λοιπόν, αυτό είναι το camp, έτσι, αλλιώς κατασκήνωση, ας το πούμε, κάτι τέτοιο. Mm.
Ωραία, βρήκαμε το target μας. Εκεί πάνω, για πάμε. Recruit lieutenants. Ωραία. Οποιονδήποτε θέλουμε τον κάνουμε knockout. Δεν πεθαίνει, μπορούμε να το κάνουμε recruit στο καράβι μας. I'm hiring sailors and I'll pay more than you've ever made. Έτσι και προφανώς είναι ότι πληρώνουμε για να τους πάρουμε στο πλήρωμα. Okay. Make a worthy addition to the crew. Έλα αδερφούλη, λοιπόν, πάμε τώρα πίσω. Equal Employment Opportunity Program. Quest. Αποστολή εξαντλήσει και 8 level. Παρακαλώ. Ωραία. Και new quest. A journey into war. Τώρα επόμενο βήμα να πάμε στην Μεγαρής. 2,5 λέει χιλιόμετρα με το καράβι. Οκ. Alright. A long voyage can be relaxing, but we are not really the cruising type. If you want to spice things up a bit, you can always check my log over there. Μάλιστα, μας λέει ο Βαρνάβας, τα μακρινά ταξίδια είναι πάντα όμορφα, αλλά σε περίπτωση, λέει, που βαριέσαι, μπορείς να κάνεις αμαχίες. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα παρεούλα. Τι είναι αυτά, τρία καράβια Αθηναίων. Okay. Ποια είναι τώρα η τακτική μας εδώ, μάγκες? Ενημερωτικά για όσους παίζετε το game και γενικά οποιοδήποτε Assassin's Creed έχει να κάνει με ναυμαχία. Όταν ακινητοποιείς ένα καράβι, δεν πας για τα επόμενα, έτσι. Δεν πας κατευθείαν για τα επόμενα. Πρέπει πρώτα, όποιο ακινητοποιήσουμε πρώτο, να ανέβουμε στο καράβι, να καθαρίσουμε όλο το πλήρωμα, ώστε να βυθιστεί το αντίπαλο καράβι, να πάρουμε το σαυρό βρούμε και αυτό αναπληρώνει το health του δικού μας καράβιου. Έτσι, ουσιαστικά αναπληρώνει τη ζωή μας. Αν πάτε, αν πάμε μάλλον, να βάλω και εμένα μέσα. Αν πάμε να κυνηγήσουμε 750 καράβια μαζί, χωρίς να ανεβαίνουμε ένα-ένα για να αναπληρώνουμε ζωή, καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή, πολύ απλά, θα καταστραφεί το δικό μας καράβι. Μια μικρή παρένθεση, αυτό. Λοιπόν, πάμε, δεύτερο καράβι. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να κολλήσει το δικό μας στο αντίπαλο καράβι, πολύ απλά πηδάμε και ανεβαίνουμε. Σαν τους πειρατές και ανεβήκε σε ένα πράγμα, το ίδιο αυτό. Ωραίος. Έλα και εσύ εδώ, μπαπ μπαπ. Άντε γεια. Μπαπ το κλωτσίδι. Easy peasy. Βλέπετε, μας λέει τώρα Ship Health Restored. Ουσιαστικά αυτό που σας έλεγα πριν 2 λεπτά. Γέμισε λίγο η ζωή του δικού μας καραβιού. Και βλέπετε το τρίτο καράβι είναι ήδη ακινητοποιημένο, οπότε ανεβαίνουμε και εκεί.
Βλέπετε το poison βοηθάει γενικά. Α, καλά, πάει και αυτός με σκαχαρίες. Μπανάκι, μπανάκι. Οπ. Άλλος. Μπαπ το κλωτσίδι. Άντε γεια. Γεια σου και εσένα. Boarding completed. Απλά και όμορφα, απλά και όμορφα. Λουτάρουμε, ωραία. Και τώρα θα βρει συλλογικά και αυτό το καράβι. Ωραία. Τρέχουμε να προλάβουμε. Ξεχάσαμε ένα chest, οπότε ανοίγουμε τώρα. Οκ. Δεν μας δώσει τίποτα καλό, δεν έχει να κάνει. Και όπως θα παίρνω στροφές. Εσύ αν δεν κοιτάζει με. Λοιπόν. Final Steel Athenian Nation Treasure. Εδώ μάγκες μου δεν πάμε κατευθείαν, όπως βλέπετε, στο quest το επόμενο που μας έβγαλε. Κάνουμε κάτι ενδιάμεσο που και αυτό θα μας βοηθήσει για το story mode. That's what I'm looking for. Και συγκεκριμένα πρέπει πολύ απλά να καταστρέψουμε αυτό το χειρό. Οπότε σε αυτό το σημείο πιάστε ποπκορνάκι φρέσκο, πατατάκι, ό,τι έχετε. Χυμό, καγολίτσα, αράξτε. Και ετοιμαστε να είτε ξυλίκι αλφα κλάσης, αλλά Assassin's Creed Odyssey. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να κάνουμε track. Τα πάντα βέβαια τα έχουμε κάνει όπως βλέπετε, δηλαδή ό,τι εντοπίζουμε με τον Ίκαρο φαίνεται. Έτσι φαίνεται τα εικονίδια, τα σημάδια, οι στρατιώτες φαίνονται μέσα από τους στίχους κτλ. Κτλ. Πράγμα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Έλα, έλα λίγο, πλησίασε λίγο. Α, δεν φτάνουμε. Οκ, παίξω μια με το τόξο. Μπαπ. Βλέπετε τώρα μας πει ένα χαμπάρι εννοείται. Με το που χτυπήσαμε τον πρώτο. Γεια σου αδερφούλη. Πού πάει αυτός? Πάει πάνω και καλά τι. Άντε γεια. Αν κάποιος στρατιώτης φτάσει εδώ στο, πώς να το πούμε, τον μπραζίερ τέλος πάντων, έτσι, θα βάλει φωτιά και πολύ απλά ειδοποιεί άλλους Αθηναίους στρατιώτες, οτιδήποτε τέτοιο, ότι το χειρό είναι υπό επίθεση και να έρθουν να βοηθήσουν. Εμείς δεν πρέπει να τους αφήσουμε να κάνουν κάτι τέτοιο. Βλέπετε τώρα αυτός με το δαβλιό. Πολύ απλά δεν θα τα ανάψει ποτέ. Γεια σου φίλε. Ωπ, έπεσε κάτω. Τι φα... Δεν έπεσε λέει. Τι φάση. Οκ. Ωραία, λουτάρουμε και εδώ. Oh my god. Oh my god. Τα σπηριά, whatever. Oh. Γεια σου λουλί.
Γεια σου Τζουτζούκο. Παπ, το κλωσίδι στη μάπα. Παπ, παπ και το poison. Σαν το σκατό στην κάλτσα έφυγε, άντε γεια. Άλλος. Γεια σου. Δεν πρόλαβε, όχι απλά να κλάσει. Ούτε καν να το σκεφτεί να κλάσει. Alright. Λοιπόν, εδώ είναι το quest item που θέλουμε. Ο θησαυρός. Ωραία, λουτάρουμε εδώ παντού. Γενικά ξέρετε ότι σε πάρα πολλά σημεία πέραν από τους θησαυρούς που πρέπει να μαζέψεις π.χ. για ένα objective, π.χ. για να ολοκληρώσεις μια περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτα και άλλα νομίσματα, έτσι, δραχμές και τα λοιπά που μπορείς να βρεις. Ή ξέρω εγώ materials ή οτιδήποτε. Να βλέπετε π.χ. εδώ, ξέρω εγώ, είμαστε full στις δραχμές. Οπότε καλό είναι γενικά να λουτάρετε το χώρο, όπου και αν είναι αυτός. Γεια σου, ομορφούλη. Πάμε για ένα stealth τώρα. Assassinate. Easy peasy. You're going down. Φουνάζω και καλά τώρα. Πάρ' το κλωτσίδι. Πάρ' και τα poison στη μάπα. Έχω εντύπωση το poison, παιδιά, κόβει πάρα πολλά damage. Έτσι. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Όπως ξέρετε, παίρνουμε skills ή αλλιώς μαγείες, αν θέλετε ελληνίστη. Ανάλογα τον τύπο που θα παίξουμε, έτσι. Π.χ. εγώ παίζω assassin. Ο assassin έχει skills που του βοηθάνε να στακάρει poison. Ή ξέρω εγώ, του ανεβάζουν το critical. Αν παίξουμε steel warrior, έτσι, ο warrior αντίστοιχα έχει skills που το ανεβάζουν το attack, ξέρω εγώ, π.χ. με τα swords, με τα σπαθιά, ξέρω εγώ, ή με τα heavy weapons. Έτσι, και έχει γενικά skills που το ανεβάζουν το defense και το health, έτσι, για να είναι πιο τούμπανο. Τέλος, αν παίξουμε Steel Hunter, το λέγει η λέξη, τα skills που παίρνουμε, έτσι, προφανώς βοηθάνε στη μάχη με τόξο. Αυτή τη μικρή παρένθεση. Πέσε βρε, άντε ψόφα, βλάκα. Βλάκα. Ωραία. Μου κάνει τους τσέκμους εδώ. Πάρ' την κλωτσιά στη μάπα. Αχ και βαχ. Γενικά, όπως βλέπετε, οι τοξότες σοφάνε πολύ πιο εύκολα από άλλους αντιπάλους, έτσι. Ειδικά αυτή η μυνασπίδα είναι πάρα πολύ εκνευριστική. Πρέπει με shift πατημένο και αριστερό κλικ που χτυπάμε να τους πάσουμε ουσιαστικά πρώτα την άμυνα και να μπορέσουμε να τους βαρέσουμε. Πράγμα που θέλει λίγο υπομονή καθώς είναι χρονοβόρο. Και εννοείται σε πιο δύσκολους αντιπάλους, έτσι, που δεν πεθαίνουν εύκολα, θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό και μία και δύο φορές. Οπότε, προς το παρόν είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να καθαρίσουμε τους heavy αντιπάλους, αν θέλετε. Λουτάρουμε εδώ πέρα, δραχμή, ωραία, ωραία, ναι. Thank you very much.
Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να καθαρίσουμε και τους άλλους. Όπα. Μπα, την κλωτσίδη. Επίσης κάτι που ξέχασα να αναφέρω. Εννοείται ότι σαν assassin, έτσι, ας το πούμε ότι όπως όλα τα open world games, το πούμε έτσι, που παίρνεις εγώ σκίτς και τα λοιπά, οι assassin πάντα τι έχουν, έχουνε speed και dexterity. Πράγμα που σημαίνει ότι εννοείται με daggers ή με swords και τα λοιπά χτυπάει πιο γρήγορα ο assassin, έτσι, αλλά κάνει λιγότερα damage από έναν warrior π.χ. Αλλά εμείς έτσι κι αλλιώς, επειδή το game από μόνο του λέγεται Assassin's Creed, εννοείται πάμε assassin και τρώνε 700.000 damage per second. Ωραία, λουτάρουμε εδώ. Α, καλά, ναι. Κολλάνε λίγο, βλέπετε, οι διάλογοι κολλάνε, οι διαλόγοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πού τονίζεται. Αυτή τη στιγμή έχω συγχυστεί, με συγχωρείτε. Κολλάνε οι διαλόγοι. Αυτό πρόβλημα γενικά το έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι, οπότε μην απορείτε. Αν ψάξετε στο ίντερνετ, πάρα πολλά άτομα έχουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή καθυστερούν οι διαλόγοι, ξέρω εγώ, χιλιάδιο. Προφανώς με τα updates στα μελλοντικά αυτά θα βελτιωθούν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάψουμε. Ωραία, burn was applied, οπότε βλέπετε από όλα τα objectives έχουμε ακόμα ένα war supplies ή δύο. Οπα, λάθος εδώ. Οκ, τραπέζι δεν καίγεται. Ακύρω. Οπότε είμαστε λάθος, πρέπει κάπου αλλού να πάμε για να βρούμε τα άλλα υλικά. Το θέμα είναι πού. Εδώ είμαστε. Ωραία, έχουμε άλλα δύο. Άλλα δύο, ας το πούμε, stacks με υλικά να κάψουμε. Ω, πιάσω κουδίτσα. Θα πλακωθούμε και με αρκούδα, γιατί μπορούμε, γιατί why not. Βλέπετε έτσι, βλέπετε το poison πόσο γρήγορα επιδρά, πόσο γρήγορα κατεβάζει τη ζωή του οποιοδήποτε αντιπάλου. Πάμε. Τρίτο. Ωραία. Για κάποιο λόγο εδώ τα καίω όλα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οκ. Okay. Μπορεί στο παιχνίδι αυτό να μην πυρομανείς. Και το τελευταίο. Stack. Ωραία. Quest complete. Crumble and burn. Nice. Και 9 level. Πάμε δικέ μου. Πάμε. Alright. Και πάμε για τελευταίο θησαυρό. Location completed. Γεια σας. Οπ. Και τώρα έχουμε παρεάκι, όπως βλέπετε. Γενικά να ξέρετε ότι στο game
όπου μπλέξουμε σε καυγά, είτε είναι μέσα σε πόλη, είτε είναι σε οχυρό, γενικά όπου και να είμαστε, όσο πιο πολύ σκοτώνουμε κόσμο και γενικά κάνουμε εγκλήματα, τα κράνη, βλέπετε δεξιά κάτω που έχουμε την μπάρα με τα 5 κόκκινα κράνη, ουσιαστικά είναι το wanted level μας. Δηλαδή πόσο hit έχουμε, αν θέλετε. Πώς είναι πηγή στο GTA 5, λίγο ένα παράδειγμα, μαζεύεις αστέρια και όσο πιο πολλά αστέρια έχεις, τόσο πιο πολύ μπάτσι πλακώνουν. Το ίδιο και εδώ, όσο πιο πολλά αστέρια έχουμε, τόσο πιο πολύ μισθοφόροι μας κυνηγάνε. Και η πλάκα είναι ότι απλά σε βρίσκουν όπου και να είσαι, δεν έχει σημασία. Αστράπιος, The Exiled, γεια σου, την ήπιες, ευχαριστούμε που περάσατε. Και εννοείται κάθε φορά που καθαρίζουμε κάποιον mercenary, παύλα μισθοφόρο, μας ενημερώνει για τον αμέσως επόμενο που ξεκλειδώνουμε. Ναι. Γεια σου. Άντε γεια. Assassinate. Easy. Κοιμότανε. Τον πιάσαμε στον ύπνο. Ωραία. Big Man Army. Βλέπετε, πρέπει να σκοτώσουμε ένα ακόμα. Αθηναίο στρατιώτη. Και μόλις το κάναμε, κυρίες και κύριοι, με απλό stealth από την ταράτσα, γιατί έτσι γίνονται καλά stealth, και τελειώσαμε και αυτό το quest. Δεν μαθαίνουνε, απλά δεν μαθαίνουνε. Τις τρώνε και συνεχίζουν και έρχονται. Γεια σου Λουλί και σένα. Οκ. Και λουτάρουμε chest. Έλα. Ωραία. Και location complete. Easy peasy lemon squeezy. Έτσι απλά. Ωραία. Λαμπρά. Λουτάρουμε και εδώ. Τώρα. The Athenian Leader. Και τώρα, μάγκες, που καθαρίσαμε τον αρχηγό, ας πούμε, αυτόν τον leader, θα σας πω στα πάρα πολύ γρήγορα 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε το βίντεο. Καταρχάς, θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο τα quest και αυτά είναι ψιλομπερδεμένα και δεν τα έχουμε με τη σειρά. Δεν τα έχουμε με τη σειρά γιατί για να κάνουμε κάποια quest στο game πρέπει να μεσολαβήσουν άλλα quest ενδιάμεσα ώστε να φτάσουμε στο απαραίτητο level ή να ολοκληρώσουμε τα απαραίτητα objectives ώστε να πάμε στο εκάστοτε quest για να συνεχίσει το story mode. Τώρα, στα πολύ γρήγορα, ποια είναι η φάση εδώ. Όπως θυμάστε από τον προηγούμενο part, η Κασάνδρα είδε ένα μικρό, είχε κάποιες αναμνήσεις τέλος πάντων, έτσι, που τσίσναν στο μυαλό, είδαμε ένα μικρό cutscene στο οποίο είδε τον εαυτό της όταν ήταν μικρή με τον Νικόλαο, τον πατριώτης Παύλα, πατέρα της, ο οποίος την πέταξε από τον κρεμό. Και με αυτά λοιπόν που θυμήθηκε η Κασάνδρα, λέει του Βαρνάβα, ξέρεις τι, εκνευρίστηκα, πάμε στα μπαμ να βρούμε τον Νικόλαο, τον Γούλφο Σπάρτα. Για να φτάσουμε όμως στον Νικόλαο, περνάμε πρώτα από τον Στέντορ, ο οποίος Στέντορ είναι και αυτός υιοθετημένος γιος του, ας το πούμε έτσι, συνεργάτης του, είναι και αυτός Σπαρτιάτης, στρατηγός, δεν ξέρω εγώ τι είναι τέλος πάντων,
Ο οποίος τέντρο μας λέει, αδερφούλη, ή συγκεκριμένη περίπτωση, αδερφούλα Κασάνδρα, θα σου παραχωρήσω το δικαίωμα, θα σε βοηθήσω να διεκδικήσεις ανοιχτή ακρόαση με τον αρχηγό της Σπάρτης, ας πούμε έτσι, τον Νικόλαο, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να με βοηθήσεις. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, ουσιαστικά αυτό κάναμε. Και πώς το κάναμε, θα σας εξηγήσω πάλι αμέσως. Στο παιχνίδι εδώ, έτσι, στο Odyssey, για να καθαρίσεις έναν ηγέτη, έναν leader σε ένα μέρος του χάρτη π.χ. πρέπει πρώτα να αποδυναμώσεις σε πολλά σημεία την κυριαρχία του. Ωραία, εδώ π.χ. είχαμε αθηναϊκή κυριαρχία. Οπότε, ουσιαστικά, το μισό βίντεο και παραπάνω που είδατε που καθαρίσαμε το οχυρό ήταν γι' αυτό το λόγο. Γιατί όταν αποδυναμώσεις την αθηναϊκή κυριαρχία σε ένα σημείο στο χάρτη, στο παιχνίδι, πολύ απλά αυτό αφήνει ή ψέματα, θα πω, κάνει ευάλωτο τον αρχηγό του εκάστοτε, πείτε το έθνος, πείτε του, τέλος πάντων, τον αρχηγό στο εκάστοτε σημείο του χάρτη. Οπότε, καθαρίσαμε το χειρό, αποδυναμώθηκε η αθηνική κυριαρχία στο σημείο του χάρτη και στα μπαμ καθαρίσαμε και τον αρχηγό. Ωραία. Οπότε, πάμε πάλι πίσω στο Στέντορ. Ο Στέντορ μας είπε, για να φτάσεις, αδερφούλα μου, στον Νικόλα, θα με βοηθήσεις να καθαρίσω Αθηναίους. Αυτό κάναμε λοιπόν στο βίντεο. Καθαρίσαμε τον πρώτο αρχηγό και είδατε τώρα στο τέλος τι είπε. Ήρθε η ώρα να επιστρέψω στον Στέντορ. Αυτά εν ολίγης για να έχετε μια γενική ιδέα του τι συμβαίνει, έτσι. Και να μην σας, να προσπαθώ να σας εξηγήσω όσο καλύτερα γίνεται το game, να μην μπερδεύεστε. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Εγγραφή, comment, like, σε όλα αυτά καλά. Όλα τα links θα τα βρείτε στην περιγραφή. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο live. Τσαγιά!